χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε την Δευτέρα 1η Αυγούστου. Ήταν τα τακτικά θέματα τυπικά, κυρίως το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε επιχορηγήσεις πολιτιστικών σωματείων λόγω του 15 Αυγούστου που όλα τα χωριά γιορτάζουν, την Παναγία μας, και 12 θέματα εκτός ημερησίας, τα οποία και εκεί το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε πάλι επιχορηγήσεις. Αυτό που έχει αξία να σημειώσουμε είναι η διαδικασία των τοποθετήσεων και ερωτήσεων πριν τα προημερησίας θέματα, όπου εκεί η παράταξή μας έθεσε 4 ζητήματα. Το πρώτο που αφορούσε τις πλημμύρες. Πριν ένα μήνα περίπου, όλοι γνωρίζουμε τις καταστροφικές πλημμύρες που δέχτηκε ο τόπος μας και η πόλη μας μπήκε σε έκτακτη ανάγκη σε συγκεκριμένες περιοχές. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Κανείς δεν έχει αποζημιωθεί, παρά μόνο κάποιες αυτοψίες σε ιδιώτες κυρίως οικίες και τελευταία στιγμή προ 5 ημερών ο ΕΛΓΑ πήγε στις αγροτικές καλλιέργειες που δεν ξέρω τι θα μπορούσε να δει πια μετά από ένα μήνα από τις πλημμύρες. Εμείς καταθέσαμε εκ νέου την πρόταση που είχαμε καταθέσει την περίοδο εκείνη, στο έκτακτο δηλαδή Δημοτικό Συμβούλιο που είχε γίνει για αυτό το θέμα και είπαμε πάλι ότι πρέπει ο Δήμος άμεσα να αποζημιώσει τους ιδιώτες αλλά και τους αγρότες, δηλαδή τους δημότες μας, από τα χρήματα που έχουν από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό σε ένα ειδικό ταμείο, το οποίο προβλέπει νομοθεσία ότι όταν μια πόλη μπαίνει σε έκτακτη ανάγκη και έχει έκτακτα καιρικά φαινόμενα, μπορεί ένα ποσοστό περίπου το 20% να επταμειευτεί για αυτά. Και όταν και εφόσον έρθουν χρήματα από το Υπουργείο από ειδικούς κωδικούς ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κατέθεσαν οι άλλες παρατάξεις, κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα έρθουν, και άκουσα για ένα ποσό των 50.000 ευρώ που δεν φτάνει για τίποτα, τότε να πάνε να βάλουν πάλι να τοποθετηθούν τα χρήματα στον ειδικό αυτό λογαριασμό. Ο Δήμαρχος τότε μου είχε απαντήσει ότι αυτό δεν γίνεται. Ο αρμόδιος όμως αντιδήμαρχος από το Θεσσαλικό Συμβούλιο μου είπε ότι γίνεται και ότι πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουν ότι θα πάρουν χρήματα και μετά να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Εγώ χαίρομαι που επιβεβαιώθηκα από τη Δημοτική Αρχή ότι γίνεται και τους προτρέπω ακόμα και σήμερα να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης από τα λεφτά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να κινηθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα προς τα Υπουργεία για να εξασφαλίσουν τις εκταμιεύσεις. Δεν είναι δικαιολογία αυτή το ότι περιμένουμε πότε θα βγάλουν το Υπουργείο ή το κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα. Όλοι γνωρίζουμε το μεγάλο αγκάθι της φορολογίας προς αυτούς, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως επιχειρηματίες αγρότες. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα ο Δήμος για πρώτη φορά στην ιστορία του να στηρίξει μια ευγενή παραγωγική τάξη, η οποία στηρίζεται ουσιαστικά και μεγάλο ποσοστό της τοπικής μας οικονομίας. Το δεύτερο θέμα που αναφέρθηκα ήταν για μια έκτακτη συνεδρίαση που ήρθε την Παρασκευή ως κατεπίγουσα στην Οικονομική Επιτροπή και ενημέρωσα ουσιαστικά το Σώμα, γιατί πολύ λίγοι συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή, ότι στις 1 παρά 10 ήρθε ένα email στο email μου για να γίνει αυτή η έκτακτη συνεδρίαση στις 1 ακριβώς και στις 1 παρά 5 δέχτηκα ένα τηλέφωνο από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, τον κύριο Σταμάτη, για να συζητηθεί ένα κατεπίγον έκτακτο θέμα. Κατεπίγον έκτακτο θέμα είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πραγματικά την τελευταία στιγμή. Το θέμα αφορούσε μια πίστοση των 6.000 ευρώ, απευθείας ανάθεση, κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τη σημερινή Δημοτική Αρχή, ως και πρωταθλήτρια, θα έλεγα, πέραν της Ελλάδας, ίσως και όλης της Ευρώπης, σε απευθείας αναθέσεις. Το ποσοστό δηλαδή αγγίζει το 95%, κάτι το οποίο δεν είναι προς το συμφέρον των δημοτών και όπως καταλαβαίνετε δεν γίνονται δημοπρασίες για να δεχόμαστε εκπτώσεις. Έπρεπε να φτιαχτεί, λέει, το συντριβάνι στο Λεβίδι. Το συντριβάνι στο Λεβίδι, το ίδιο βράδυ επισκέφτηκα εγώ το Λεβίδι, έχει το πρόβλημα αυτό που έχει 6 χρόνια. Άρα εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω πού είναι το κατεπήγον και πού ήταν το έκτακτο. Προφανώς θέλουν να το φτιάξουν για το αντάγωμα που έχουν στις 20 περίπου του μήνα Αυγούστου, που θα έχει πάρα πολύ κόσμο, για να καμαρώνουν ότι κάνανε κάποιο έργο το οποίο τελικά θα πληρωθεί διπλάσια από ό,τι θα μπορούσε να γίνει μια διαδικασία δημοπράτησης, πρώτον, και δεύτερον, χωρίς να υπολογίζουν το κόστος, γιατί τα χρήματα νομίζουν ότι δεν είναι δικά τους, αλλά είναι όλων των δημοτών. Θα αποτρέψω και θα πω για τελευταία φορά και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής,
αλλά και στη Δημοτική Αρχή, ότι αυτά τα θέματα πλέον, τα κατεπήγοντα που δεν είναι κατεπήγοντα και να γίνονται σε μορφή απευθείας αναθέσεων, δεν θα συνεχιστούν μετά από πολλές ενστάσεις που θα γίνουν την παράταξη. Είναι η τελευταία φορά, εμείς δεν συμμετείχαμε, γιατί θεωρούμε ότι το έργο πρέπει να γίνει, γιατί το συντριβάνι πρέπει να φτιαχτεί και για να μην μπορεί να χτυπήσει κανείς, αλλά και για να είναι όμορφο στην πλατεία, αλλά όχι με τέτοιες μορφές πολιτικής. Το τρίτο θέμα αφορά την ΔΕΙΑΤ. Ζήτησα για άλλη μια φορά το βιογραφικό του κ. Καρόνη, ο οποίος το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, για να τον υπερασπιστεί ο κ. Δήμαρχος, μου απάντησε ότι δεν πληρώνεται. Επανήλθα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο με τα εντάγματα πληρωμής, γιατί πληρώνεται, όπως πληρώνονται όλοι οι υπάλληλοι της ΔΕΙΑΤ, κάθε 15ήμερο. Τώρα, αν δεν παίρνει τα χρήματα από τον λογαριασμό του, γιατί πιθανόν να θέλει να το κύσει, γιατί δεν είναι και λίγα, ή μπορεί να μην μπορεί να τα πάρει και μπορεί να κατασχεθεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτό είναι άλλο θέμα από το να μην πληρώνεται. Πληρώνεται κανονικά, άρα για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος μας είπε ψέματα. Και βεβαίως αυτό που έχει σημασία είναι ότι από τη μία τα χρήματα είναι πολλά που παίρνει ο κ. Καρόνης, χωρίς να έχει καταλάβει κανείς τι ακριβώς κάνει. Από την άλλη πλευρά δεν ξέρω αν έχει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που ορίζει προκήρυξη, γι' αυτό και ζητώ το βιογραφικό του. Και από την τρίτη είναι αν τελικά αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός ή όχι, όπως μου ανέφερε ο κύριος Κακλαμάνος. Η ικανότητα είναι ένα υποκειμενικό θέμα, το οποίο ο καθένας κρίνεται από αυτήν ανάλογα το έργο του. Ας πούμε, πρόσφατα η ΔΕΙΑΤ αγόρασε ένα αυτοκίνητο. Αγόρασε ένα αυτοκίνητο 25.000 ευρώ, ένα Jeep Turbo βενζίνη, το οποίο ήταν αντίθετο με την προκήρυξη που είχε βγάλει για να πάρει πετρέλαιο. Και δεν ξέρω πόσο μπορεί ο Δημότης να πληρώνει τέτοιες επιλογές για να παίρνουν κάποιοι τέτοιο πολυτελείς αυτοκίνητα και να πηγαίνουν και να γυρνάνε τα πανηγύρια για να νομίζουν ότι κάποιοι είναι. Αυτή η πολιτική, ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη και όταν υποφέρει δεν μπορεί να τη δεχτεί. Θα ήθελα να μας απαντήσουν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί επιλέξαν ένα τέτοιο αυτοκίνητο και όχι αυτό που έλεγε η προκήρυξη πρώτον. Και δεύτερον, γιατί δεν πήρανε ένα επαγγελματικό αγροτικό, το οποίο μας πιάνουν συνέχεια και μας τηλεφωνούν οι υπάλληλοι της ΔΕΙΑΤ που ανεβαίνουν σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο που είναι χρέπι, ένα μαύρο, το οποίο κοντεύει να καταρρεύσει και είναι πραγματικά εργαλείο για τη δουλειά τους. Στο θέμα αυτό ζήτησα επίσης να μου καταθέσουν εγγράφος, έκανα ερώτηση όσον αφορά τις υδροληψίες που κάνει η ΔΕΙΑΤ και το μεθύδριο. Υδροληψίες για άδρευση και υδροληψίες για ίδρευση από πηγές και από γεωτρήσεις. Γιατί θεωρώ και πιστεύω ότι δεν έχουν κινηθεί ακόμα και στον τομέα αυτό και πρέπει να γνωρίζει οι πολίτες το νερό που πίνουν αν έχει αδειοδότηση και αν μπορούμε να το πιούμε. Και αν είναι δηλαδή το νερό καθαρό όπως πρέπει για να το πίνουν οι πολίτες. Γιατί την ώρα που δεν έχει αδειοδότηση, τότε υπάρχουν άλλα θέματα. Και επειδή τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί για δεξαμενές να καθαριστούν και για γεωτρήσεις να γίνονται παράνομες όπως η Γραβοκερασά που κατέθεσε ένας πολίτης εκείνη την ημέρα, είναι ένα θέμα σοβαρό το οποίο είναι και θέμα της ικανότητας που κρίνει το καθένας. Αναμένω απάντηση για αυτό το θέμα, για το πότε και αν έχουν καταθέσει αιτήσεις υδροληψίας για άδρευση ή ίδρευση από τις πηγές και τις γεωτρήσεις στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.